Πρώτος σε ψήφους εξελέγει στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων, πρώην ΕΑΣ, στην εκλογική διαδικασία ο πρόεδρος κ. Αχιλλέας Λιούτας. Στις κάλπες που είχαν στηθεί στο οικοκυστήριο της Ένωσης στο Μεγαλοχόλ προσήλθαν και ψήφισαν 389 από τους συνολικά 401 αντιπροσώπους. Στη νέα διοίκηση εκλέγονται οι κύριοι Λιούτας, Μαράβας, Νικολός, Παπαχρήστος, Οικονόμου, Ντόκος, Ιακωβάκης και Γκαρνάρας. Δεν κατάφεραν να εκλεγούν οι επιχρόνια αγροτοσυνεταιριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο κύριος Κώστας Βάτσας και ο πρόεδρος του εργοστασίου Γάλακτος, κύριος Κώστας Τσίγκας. Αλλάζει μορφή η Ένωση, όπως πολλοί το ξέρουν, μετατρέπεται σε αγροτικό συνεταιρισμό βάσει του νόμου 4015, όμως μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εγγράψουμε πολλά μέλη και αυτό είναι συμφέρον για την επιχείρηση και πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί.